Καθίστε, αδέλφια μου. Δόξα στο όνομά σου, Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Με τη χάρη του Κυρίου μας, αδέλφια μου, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 955. Είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιωταΐτα. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιον 18. Αφού είπε ταύτα ο Ιησούς, εξήλθε μετά των μαθητών αυτού πέραν του χυμάρου των κέδρων, όπου ήταν ο κήπος, εις τον οποίον εισήλθε αυτός και οι μαθητές αυτού. Ήξευρε δε τον τόπον και ο Ιούδας, ο παραδίδων αυτών, διότι πολλάκι συνήλθεν εκεί ο Ιησούς μετά των μαθητών αυτού. Ο Ιούδας λοιπόν, λαβών το τάγμα, και εκ των αρχιερέων και φαρισαίων υπηρέτας, έρχεται εκεί με τα φανών και λαμπάδων και όπλων. Ο δε Ιησούς εξεύρων πάντα τα ερχόμενα επ' αυτών, εξήλθε και είπε προς αυτούς τι να ζητείτε. Απεκρίθησαν προς αυτόν Ιησού τον Ναζωραίο. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, εγώ είμαι. Ίστατο δε μετ' αυτόν και Ιούδας, ο παραδίδων αυτών. Καθώς λοιπόν είπε προς αυτούς ότι εγώ είμαι, απεσύρθησαν εις τα οπίσω και έπεσαν χαμέ. Πάλι λοιπόν ρώτησαν αυτούς τι να ζητείτε. Οι δε είπων Ιησούν των Ναζωραίων. Απεκρίθη ο Ιησούς, σας είπων ότι εγώ είμαι. Εάν λοιπόν εμέ ζητείτε, αφήσατε τούτους να υπάγωσιν, δια να πληρωθεί ο λόγος τον οποίον είπε, ότι εξ εκείνων τους οποίους μη έδωκας, δεν απόλεσα ουδένα. Τότε ο Σίμων Πέτρος, έχων μάχεραν, έσυρεν αυτήν και εκτύπησε το δούλο του αρχιερέως και απέκοψεν αυτού το οτίο το δεξιόν. Ήτο δε το όνομα του δούλου Μάλχος. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τον Πέτρον, βάλε τη μαχαιρά σου εις τη θήκη. Το ποτήριο το οποίο μη έδωκεν ο πατήρ, δεν θέλω πει αυτό. Το τάγμα λοιπόν και ο χιλίαρχος και οι υπηρέτες των Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ιησούν και έβεσαν αυτόν. Και έφεραν αυτόν εις τον Άννα πρώτον, διότι το πενθερός του Καϊάφα, ως της ήτο αρχιερεύς του εν ιαυτού εκείνου. Ήτο δε ο Καϊάφας, ο συμβουλεύσας τους Ιουδαίους, ότι συμφέρει να απολεστεί εις άνθρωπος υπέρ του λαού. Οικολούθη δε τον Ιησού ο Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής. Ο δε μαθητής εκείνος ήτο γνωστός εις τον αρχιερέα και εισήλθε μετά του Ιησού εις την αυλή του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος ίστατο έξω πλησίον της θύρας. Εξήλθε λοιπόν ο μαθητής ο άλλος, ως της ήτο γνωστός εις τον αρχιερέα και ομίλησε εις την θυρωρών και εισήγαγε τον Πέτρο. Λέγει λοιπόν η δούλη η θυρωρός προς τον Πέτρον, μήπως και εσύ είσαι εκ των μαθητών του ανθρώπου τούτου? Λέγει εκείνος, δεν είμαι. Ίστατο δε οι δούλοι και οι υπηρέτες ήτινε σήχων κάμει ανθρακίαν, διότι το ψύχος και θερμένοντο και με ταυτόν ίστατο ο Πέτρος και θερμένετο. Ο αρχιερεύς λοιπόν ρώτησε τον Ιησού περί των μαθητών αυτού και περί της διδαχής αυτού. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ παρησία ελάλησα εις τον κόσμο. Εγώ πάντοτε δίδαξα εν τη συναγωγή και εν το ιερό, όπου οι Ιουδαίοι συνέρχονται πάντοτε και εν κρυπτό δεν ελάλησα ουδέν. Τι με ερωτάς? Ερώτησον τους ακούσαντας. Τι ελάλησα προς αυτούς, ιδού ούτι εξεύρουσιν όσα είπων εγώ. Ότε δε είπε ταύτα, εις των υπηρετών ιστάμενος πλησίων έδωκε ράπισμα εις τον Ιησού υπών, ούτως αποκρίνεσαι προς τον αρχιερέα. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, εάν κακώς ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Αν δε καλώς, τι με δέρεις? Είχε δε αποστείλει αυτόν ο Άννας δεδεμένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα. Ο δε Σίμων Πέτρος, ίστατο και θερμένετο, είπων λοιπόν προς αυτόν, μήπως και εσύ εκ των μαθητών αυτού είσαι? Ιρνήθη εκείνος και είπε, δεν είμαι. Λέγει εις εκ των δούλων του αρχιερέως, ως της ήτο συγγενής εκείνου του οποίου ο Πέτρος απέκοψε το οτίον, δεν σε είδον εγώ εν το κήπο με ταυτού? Πάλι λοιπόν ειρνήθη ο Πέτρος και ευθύς εφώναξεν ο αλέκτορ, αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια μου, για το λόγο του. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας γιατί το ένδοξο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, αδελφοί μου, περιλάμβανε το πάθος, τη σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού μας Χριστού, έτσι ώστε όλοι εμείς, καθώς και ο Καϊάφας, χωρίς να γνωρίζει, προεφήτευσε, καλύτερα να πεθάνει ένας υπέρ όλου του λαού. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, όχι μόνο υπέρ του λαού εκείνου, αλλά μέχρι σήμερα απέθανε ένας και όλοι εμείς έχουμε σωτηρία στη ζωή μας
και είμαστε αδελφοί προετοιμασμένοι πλέον για μια αιώνια και ευλογημένη ζωή. Ευχαριστούμε το Θεό. Αφού τελείωσε λοιπόν, αδελφοί, τους λόγους του Ιησούς εκεί στο ανώγιο που ήταν μαζεμένοι ο Ιησούς με τους μαθητές για τον τελευταίο δείπνο που είχαν όλοι μαζί, όπως διαβάσαμε την προηγούμενη Κυριακή, ο Ιούδας είχε ήδη φύγει, ο Σατανάς είχε κυριεύσει την καρδιά του, του Ιούδα, βγήκε έξω μέσα στη νύχτα και, αγαπητοί αδελφοί, πλέον πηγαίνει για να επιτελέσει το σκοπό τον οποίον είχε υποσχεθεί στους Ιουδαίους και για τον οποίον είχε λάβει και τα 30 αργύρια. Ο Ιησούς λοιπόν και οι μαθητές πήγανε στον κήπο των Ελαιών, όπου, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν ένα μέρος που συνήθιζε ο Ιησούς να πηγαίνει μετά των μαθητών αυτού και ήξερε ο Ιούδας πού θα επήγαινε. Και πράγματι, αδελφοί, όπως διαβάζουμε και σε άλλα Ευαγγέλια, διαβάζουμε στο Λόγο του Κυρίου την αγωνία του Ιησού. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αδελφοί. Ο Ιησούς μας, ναι μεν ο Λόγος του Θεού, αλλά είναι ο ενσαρκωθής Λόγος του Θεού και κατά το γεγραμμένο Λόγο έπρεπε να περάσει πάθος, θλίψη, ασθένεια. Και πράγματι, αδέρφια μου αγαπητά, η ασθένειά του αυτή και η λύπη του, μας λέει στο Ευαγγέλιο του Απόστολος Λουκάς, ότι έβγαινε, λέει, ο υδρότας από το σώμα του σαν θρόμβι αίματος. Και ζήτησε από τους τρεις μαθητές, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη και τον Πέτρο, να πάνε μαζί του πιο κοντά, εκεί όπου θα προσευχότανε προς τον Πατέρα. Και έμεινε μόνος του σε λίγο, προσευχόμενος εις τον Πατέρα. Και είπε, «Πάτερ, αν είναι δυνατόν να σπαρέλθει το ποτήρι αυτό από μένα. Αλλά όμως, Πάτερ, είναι το θέλημά σου αυτό, ας γίνει στη ζωή μου». Και βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, πώς σκέφτεται ο Ιησούς και κατά τον ίδιο τρόπο, αδέλφια μου, οφείλουμε να σκεφτόμαστε κι εμείς έτσι ώστε να εκπληρώσουμε το θέλημα του Κυρίου στη ζωή μας. Ο Ιησούς, αδελφοί αγαπητοί, είχε την εξουσία να κάνει ό,τι θέλει επάνω στη γη. Μάλιστα, όταν πλησίασαν οι στρατιώτες και οι υπηρέτες των αρχιερέων μαζί με τον Ιούδα και έβγαλε ο Πέτρος εκεί το μαχαίρι, έκοψε, λέει, το αυτί του μάλχου και λέει ο Λόγος του Θεού, τι κάνεις, του λέει Πέτρο. Μήπως, λέει, εγώ δεν έχω την εξουσία να φωνάξω 12 λεγιώνες αγγέλων και να μην μείνει τίποτα όρθιο. Εύκολο. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, δεν ήταν αυτό το θέλημα του Πατέρα. Δεν τον απέστειλε ο Πατήρ για να καλεί τις λεγιώνες του ο Ιησούς και να καταστρέφει τα έργα του διαβόλου. Γιατί τα έργα του διαβόλου, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να καταστραφούν χύνοντας ο Ιησούς το τίμιο αίμα του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Έτσι μόνο καταστρέφονται τα έργα του διαβόλου. Όταν ο δίκαιος, ο αναμάρτητος, θα πεθάνει σαν αμαρτωλός. Εκεί θα έλθει η νίκη, αδελφοί, και ο Ιησούς το ξέρει. Πλην όμως, εκδηλώνει την αδυναμία του, δίνοντάς μας, αδέλφια μου, με αυτόν τον τρόπο, το παράδειγμα που πρέπει να ζήσουμε και εμείς. Πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, στο έργο του Θεού θα νιώσουμε αδύναμοι. Πολλές φορές στο έργο του Θεού θα νιώσουμε τυποτένι. Πολλές φορές στο έργο του Θεού θα νιώσουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και να σας πω κάτι, καλώς θα νιώσουμε, γιατί έτσι είναι. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αδελφοί. Εμείς είμαστε άνθρωποι, μικροί, ουτιδανοί, ασήμαντοι. Δεν έχουμε καμία δύναμη στο σώμα μας, καμία δύναμη στο πνεύμα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντισταθούμε στα έργα του διαβόλου. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, η νίκη μας θα είναι εις την εκτέλεση
του θελήματος του Πατέρα μας του ουράνιου. Εάν λοιπόν θέλω να έχω νίκη στη ζωή μου, εάν θέλω να περπατάω και να έχω όπου και αν βρίσκομαι νίκες, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να εκτελώ το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Όχι το θέλημα το δικό μου. Το θέλημα το δικό μου είναι, αν είναι δυνατόν να μην έχω δυσκολίες στη ζωή μου, αν είναι δυνατόν όλα στη ζωή μου να είναι εύκολα, αν είναι δυνατόν να μην χρειάζεται ούτε το δαχτυλάκι μου να κουνάω και να γίνονται τα πάντα. Αλλά όμως είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Γιατί όταν ο Απόστολος Παύλος κηρύττει στους μαθητές και λέει, παρηγορώντας αυτούς, ακούστε παρηγοριά αδελφοί, παρηγορώντας αυτούς, ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει αυτό να είναι η παρηγοριά μου? Αμήν, δόξα στον Κύριο. Η παρηγοριά δεν είναι δια πολλών θλίψεων. Η παρηγοριά είναι ότι πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Η παρηγοριά είναι ότι μετά τη θλίψη θα έρθει ευλογία. Η παρηγοριά είναι ότι ναι μεν τώρα έχω τρικυμίες, ναι μεν τώρα έχω κύματα, ναι μεν τώρα ο αέρας είναι δυνατός, ναι μεν έρχονται καταστροφές από παντού, αλλά η παρηγοριά μου ποια είναι? Ότι μετά από όλα αυτά πρέπει να εισέλθουμε εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Η παρηγοριά του Ιησού ποια είναι? Η προφητεία του Ισαΐα. Ότι μετά ταύτα, λέει, θα δει ο Ιησούς έκγονα. Μετά τη θλίψη, μετά το πάθος, μετά το θάνατο, θα απολαύσει τον καρπό του πόνου της ψυχής του, αδέρφη. Αυτή είναι η παρηγοριά. Το αποτέλεσμα του κόπου, της θυσίας και της απόφασης του θανάτου που μπορεί ο καθένας από εμάς, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στο έργο του Θεού να πάρει. Μπορώ να μην πάρω καμία απόφαση θανάτου. Στο χέρι μου είναι. Και στο χέρι μας είναι. Ο καθένας από εμάς παίρνει τις αποφάσεις του για τον εαυτό του, αδελφοί. Αναλόγως με αυτό που του έχει δώσει ο Θεός. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ δεν είμαι ίδιος με σένα, ούτε εσύ είσαι ίδιος με μένα. Άλλες αποφάσεις παίρνεις εσύ, άλλες αποφάσεις παίρνω εγώ. Και η κάθε απόφαση, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι γνωστή σε εμάς, είναι γνωστή στον Κύριο. Και οι αποφάσεις μας, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι αυτά που λέμε. Οι αποφάσεις μας είναι αυτά που κάνουμε. Πολλές αποφάσεις έχουμε πάρει στη ζωή μας. Αποφάσεις, να κάτσω να σας απαριθμίσω αποφάσεις. Αλλά όμως, να σας πω πόσες από αυτές έχω κάνει. Ίσως στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν είναι το θέμα τι λέω. Δεν είναι το θέμα η καλή μου η διάθεση. Το θέμα είναι τι κάνω τελικά. Γιατί η απόφαση εν κυρίω έχει κόστος. Έχω βάλει στην καρδιά μου μέσα αυτό το κόστος που συνεπάγεται η απόφασή μου εν κυρίω να το υποστώ, να το δεχτώ, να το εκτελέσω, να το πληρώσω. Έχω πάρει τέτοια απόφαση? Αν δεν έχω πάρει, ξέρετε τι θα είμαι? Λόγια. Έχω να σας πω σήμερα πολλά λόγια για τις αποφάσεις μου. Αλλά τα έργα μου, μηδέν. Το θέμα λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, είναι ποια είναι η σχέση μου με το Θεό όταν του ανακοινώνω τις αποφάσεις μου. Ο Ιησούς, αγαπητοί αδελφοί, μετά πάσης παρησίας, ξέρετε τι έλεγε? Εγώ ήρθα να εκπληρώσω το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Στους μαθητές, ξέρετε τι είπε? Το δικό μου το φαγητό είναι να εκτελέσω το θέλημα του πέμψαντός με και να τελειώσω αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει το φαγητό μου? Είναι αυτό που μου δίνει δύναμη. Αυτό που τρώω και παίρνω δύναμη να συνεχίσω. Το φαγητό του Ιησού που του έδινε δύναμη να συνεχίσει, ξέρετε ποιο ήτανε? Το να τελειώσει το έργο του Πατέρα. Δεν ήταν το φαγητό του οι δίσκοι που του φαίναν οι μαθητές που είχαν πάει και να αγοράσουν φαγητό. Αυτό ήτανε το φαγητό για να συντηρηθεί η σάρκα. Να συντηρηθεί το σώμα. Το πνευματικό φαγητό είναι η εκτέλεση του θελήματος του Πατέρα. Κάτι το οποίο ο Ιησούς το είχε πάρει σταθερή απόφαση
καθώς περιπάτησε ως άνθρωπος επάνω σε αυτή τη γη, αγαπητοί αδελφοί. Και καλά θα κάνουμε και εμείς, ονομαζόμενοι άνθρωποι του Θεού, χριστιανοί, να πράξουμε κατά το παράδειγμα του Ιησού. Ό,τι έκανε ο Ιησούς, να αγωνιστούμε να κάνουμε και εμείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ενώ, αγαπητοί αδελφοί, ο Ιησούς με τους μαθητές βρίσκεται εις τον κήπο των Ελαιών, έρχεται ο Ιούδας με στρατό, με υπηρέτες και με όπλα. Λες και πηγαίνανε στον πόλεμο. Να πολεμήσουνε ποιον? Ένα διδάσκαλο, ο οποίος, αγαπητοί αδελφοί, ούτε μάχαιρα δεν είχε πάνω του. Τίποτα δεν είχε. Το μόνο που είχε ήταν τη μάχαιρα του λόγου, και αυτό ήταν το μεγάλο τους πρόβλημα. Νομίζανε ότι μπορούνε να παλέψουνε τη μάχαιρα του λόγου χρησιμοποιώντας τα όπλα τα ανθρώπινα. Νομίζανε ότι μπορούσαν να νικήσουν αυτόν που απέστειλε ο Θεός χρησιμοποιώντας ανθρώπινα μέσα. Σε καμία των περιπτώσεων. Και πήγανε εκεί. Πρώτος οδηγούσε το στράτευμα ο Ιούδας, ο μαθητής του Ιησού. Και μόλις πλησιάζει στον Ιησού, τον πλησιάζει, τον φυλάει, του λέει «Χαίρε Ραβή», και αυτό ήταν το σινιάλο, το σήμα, ότι αυτός είναι για να τον συλλάβουν. «Τι εξήλθετε», λέει, «με όπλα», λέει, «και με λαμπάδες εδώ να με συλλάβετε? Δεν ξέρετε που είμαι? Δεν ήμουνα πάντοτε ανάμεσά σας? Δεν μπορούσατε να με πιάσετε πάντοτε? Έπρεπε να έρθετε με όπλα για να με πιάσετε?» Και στον Ιούδα λέει, «Με φίλημα παραδίδεις το διδάσκαλό σου». Βλέπετε, αγαπητοί αδελφοί, ότι δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι πάντοτε είμαστε σε κίνδυνο εξαιτίας των επιθυμιών μας και των φόβων μας να αρνηθούμε τον. Ο μεν Ιούδας παρέδωκε και πρόδωσε τον Ιησού εξαιτίας των επιθυμιών του για τα χρήματα. Ο δε Πέτρος αρνήθηκε τον Ιησού 3 φορές μπροστά στους δούλους. Όχι μπροστά στους αρχιερείς, όχι μπροστά στους γραμματείς, όχι σε καμία εξουσία, στους δούλους. Εξαιτίας του φόβου του. Αλλά όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί, ήταν και η αρχή της μεγάλης αλλαγής του Πέτρου. Στον μεν Ιούδα ήτανε ο θάνατος, στον δε Πέτρο, ο οποίος μετανόησε και πραγματικά αγάπησε και υπηρέτησε τον Ιησού, ήταν η αρχή της μεγάλης αλλαγής. Και πάνω σε αυτόν, πραγματικά, αδέλφια μου, ο Ιησούς οικοδόμησε την Εκκλησία, επάνω στη διδασκαλία του Πέτρου και των υπόλοιπων Αποστόλων, αγαπητοί αδελφοί, και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. «Εγώ είμαι», λέει ο Ιησούς, «συλλάβετε με, αλλά αφήστε τους υπόλοιπους να φύγουν». Και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, το έκανε ο Ιησούς και πάλι για να εκπληρώσει τις προφητείες και το Λόγο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, λέγοντας ότι «εξ εκείνων τους οποίους μη έδωκας δεν απόλεσα ουδένα». Αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε το Θεό, γιατί και εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εκπληρώνουμε τους λόγους του Θεού. Πρέπει να εκπληρώνουμε κατά πάντα αυτά που ο Κύριος μας προστάζει. Και βέβαια μετά είδαμε τον Πέτρο να βγάζει το μαχαίρι, έκοψε το αυτί του δούλου του αρχιερέως, και όπως μας λέει, αδελφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, ο Ιησούς λέει, «μετά πιάσας το αυτί του δούλου, εθεράπευσεν αυτόν». Ακόμα και όταν τον συλλαμβάνανε, αγαπητοί αδελφοί, αγαθοεργούσε. Τι σκηνή να είναι αυτή? Να έρχονται να τον συλλάβουν, ο Ιησούς να θεραπεύει μπροστά τους, κι όμως η σύλληψη ακόμα να συνεχίζεται. Τι καρδιές, αδελφοί! Τι κλειστές καρδιές, εις το να μην καταλάβουν ποιος είναι αυτός που πάνε να συλλάβουνε! Τι κλειστές καρδιές! Δεν μπορούσαν να εννοήσουν τον Ιησού.
δεν μπορούσαν να εννοήσουν ότι ο άρχοντας της ζωής πρόκειται τώρα να συλληφθεί και να οδηγηθεί μπροστά στους αρχιερείς και στους γραμματείς. Και για ποια αιτία, για ποιο λόγο, τι έκανε για να γίνει αυτό σε αυτόν. Κάθε βουνό, Θεός. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, πλέον τα μάτια των ανθρώπων και τα αυτιά των ανθρώπων έχουν κλείσει και δεν ξέρουν τι κάνουν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας για όλα, αδελφοί. Και πράγματι, όπως διαβάζουμε πλέον, ο Ιησούς εφέρθη μπροστά στον Καϊάφα, μπροστά στον Άννα, συγγνώμη, και ο Άννας μετά απέστειλε τον Ιησού δεδεμένον εις τον Καϊάφα, έτσι ώστε πλέον πρόκειται να κριθεί ο άρχοντας της ζωής από τους ανθρώπους και να κατακριθεί και να οδηγηθεί εις το θάνατο. Αδέλφια μου αγαπητά, είναι μια ιστορία που δυστυχώς εμείς τη διαβάζουμε, την εννοούμε, την καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε το έργο του Ιησού, πόσο σοβαρό είναι και τι έκανε ο Ιησούς έτσι ώστε εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε ζωή άφθονη. Αλλά όμως δυστυχώς αδέλφια, ακόμα και οι σύγχρονοί μας άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει το αποτέλεσμα του έργου του Ιησού. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει, αδελφοί, το τι έκανε ο Ιησούς. Ξέρετε μόνο τι έχουν συνειδητοποιήσει. Α, είναι Πάσχα, να πάμε στην Εκκλησία. Γιατί, γιατί είναι Πάσχα. Τι έγινε το Πάσχα όμως, λίγοι γνωρίζουν. Τι έκανε ο Ιησούς και τι γιορτάζουνε οι άνθρωποι αυτή την περίοδο, λίγοι το καταλαβαίνουν. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό και ήρθε πάντοτε σε εμάς αυτές τις στιγμές του Ιησού να είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό μια γιορτή για τη σωτηρία των ψυχών μας, αδέλφια. Ήρθε ο Κύριος λογών κατά πάντα να μας ευλογήσει και τώρα ας ψάλλουμε να δίνουμε και να συνεχίσουμε ύστερα, αδελφοί, και από εκεί που έχουμε μείνει. Ξέρω, αδελφοί μου, μπορεί να κρατήσει κι εσένα.